Αυτή είναι η σοκολάτα, η πενιντάρα, η οποία πετάγεται. Θα την κάνω διπλή πενταλάτη τώρα με τα δύο χέρια. Γιατί λέω πενταλάτη, γιατί αυτό το σύστημα είναι διπλό με τα δύο χέρια. Υπάρχει ένα σύστημα, θα το πω, το οποίο σύστημα, δεν θα, απλώς θα σας το δείξω, είναι αποκορευτικό, λέγεται πεταλάτο. Δηλαδή αν έχεις κάποιον εάχτη, τελείωσε. Ο πρόεδρος των σοκολατοριχτών, Περικλής Δημητρόπουλος, εξηγεί τους τρόπους πετάγματος της σοκολάτας στο πατρινό καρναβάλι. Το ανοίγουμε και μπορούμε να το κάνουμε και βενταλάτο. Οι σύλλογοι σοκολατοριχτών της Πάτρας, που κάθε χρόνο ως καλύτεροι πρεσβευτές διαφημίζουν το καρναβάλι της Αχαϊκής Πρωτεύουσας με τις εμφανίσεις τους σε όλα τα πανελλαδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ζήτησαν στήριξη από το Δήμο της Πάτρας και τους υπόλοιπους φορείς. Όλοι προσπαθούν να επιβιώσουν. Βέβαια, θα μου πείτε και ο Δήμος, και ας βοηθήσει και λίγο για το καρναβάλι. Εμάς σοκολάτες δεν μας δίνει. Όμως στα γκρουπ δίνει χρώματα, τους δίνει χώρους. Τους δίνει βέβαια και εμάς το χώρο εδώ, δεν έχουμε πληρώσει τίποτα, να λέμε το σωστό, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Αλλά λίγη σοκολάτα πρέπει να δώσει. Και μάλιστα όχι σοκολάτα του εμπορίου, να φτιάξει δική του σοκολάτα, να φέρετε πατρινό καρναβάλι ή κοινοφελής επιχείρηση. Μάλιστα, ο κύριος Δημητρόπουλος, απευθυνόμενος προς τον καρναβαλικό οργανισμό, ζήτησε την κατοχήρωση του σοκολατοπόλεμου, ακολουθώντας την νομική οδό, για να μην υπάρχουν απομιμήσεις. Άλλωστε, ο πρώτος σοκολατοπόλεμος έγινε στο πατρινό καρναβάλι το 1899. Μάλιστα, ο τρόπος πετάγματος ήταν πρωτότυπος, με μια τεράστια χήνα πάνω στο άρμα που άνοιγε τα φτερά της και από μέσα έριχναν τις σοκολάτες. Το τελευταίο είναι η κατοχήρωση του εθίμου, το είχαμε ζητήσει από παλιά στο Δήμο. Δεν μπορούν σε όλα τα καρναβάλια τώρα να βάζουν σοκολατοπόλεμο. Εδώ είναι ένα έθιμο πατρινό. Θα πρέπει δικαστικός να καταχειρωθεί. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Ο Δήμος έχει και νομικές υπηρεσίες και βέβαια για το Δήμο. Τα σωματεία βέβαια είναι αναγνωρισμένα από το δικαστήριο, έχουν τα αφημί, δουλεύουν νόμιμα. Από εκεί και πέρα από ο Δήμος πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες και δεν γίνεται και πολύ. Φέτος οι σοκολατορίχτες έχουν συγκεντρώσει πάνω από 40.000 σοκολάτες για να πετάξουν στην μεγάλη παρέλαση, ενώ εξετάζεται αν θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά σοκολατοπόλεμος και στη νυχτερινή Ποδαράτη.